τα σύννεφα, γιατί 2-3 φορές που έφυγε και πήγε μόνος του μαζί του εκτός Κρήτης, έγινε αυτό που έγινε. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς βίωσε το δικό σας το παιδί? Το δικό μας το παιδί δεν μου λέει τι βίωσε. Μου είπε μόνο ότι και εμένα με παρενόχλησε και ήθελε να καταθέσει μόνο στην αστυνομία που τον πήγα. Κατάθεσε στην ασφάλεια εκεί με παρουσία παιδοψυχολόγου. Μετά δεν ήθελε να το κουβεντιάσει. Δικό μου λάθος ήταν που τον πήγα σε αυτή τη σχολή. Δικό μου λάθος που πίστεψα ένα προπονητή ή ένα χιλιάδιο που ακούγονται. Δικό μου λάθος, ναι. Το μόνο σημάδι που είχα δει εγώ τότε ήταν ότι τον πονούσανε και είχε πολλούς τραυματισμούς και πολλούς πόνους στο σπίτι και ρωτούσα εγώ τι είχε γίνει. Αυτοί λέγανε ότι ήταν έτσι, ναι, το άθλημα έτσι, αλλά δεν ήταν έτσι. Με διάλειμμα δασκάλι τα βίντεο και αυτά δεν είναι έτσι. Δεν ήταν έτσι προπονητεύκοντο. Να παίζει χαστούκια του μικρού σε ωραγόνα, να του κάνει βία ανοίγματα και να τον απειλεί κάθε φορά. Το έχω δει με τα μάτια μου. Εγώ το είχα δει, γι' αυτό έχω φύγει εγώ από εκεί 4 χρόνια. Πρόλαβα και έφυγα εγώ. Τι είδατε με τα μάτια σας? Εάν το αντιμιλούσε, βάζε και του έκανε push-ups και ανοίγματα στον τοίχο. Σε ένα αγώνα που έπαιζε ο μικρός και έχανε, του έπαιξε χαστούκι. Επειδή σε έχανε, το χτύπησε μπροστά μου. Με το ένα και με το άλλο, αναγκάστηκα πάρω το παιδί μου να φύγω. Φοβάστε ότι και το δικό σας το παιδί ήταν και σεξουαλικό το κίνητρο? Πιστεύω ότι ίσως είναι, γιατί θέλει να μιλήσει με το χαμογέλο του παιδιού. Θέλει το παιδί, θέλει να μιλήσει, θέλει, έχει ψυχολογικά προβλήματα. Έχω πρόβλημα τώρα σοβαρό άλλο με το παιδί. Τα παιδιά που πρωτοκαταθέσαν είναι από εδώ την πόλη. Είναι καταρχήν τα παιδιά που πρωτοκαταθέσαν σε αυτή την ιστορία είναι οι μαθητές του. Που ήταν πριν 5 μέρες ή 10 μέρες. Πέτρα, Πέτρα!